Φεύγω. Γιατί με φέρες εδώ? Κοίταξε να δεις. Εκεί απέναντι έχει ένα τυχάκι και έχει το αγαπημένο μου σύνθημα. Κοίταξε, το αγαπημένο σου σύνθημα το βλέπω. Είναι συγκλονιστικό και θα το δούμε στο τέλος της συζήτησής μας. Εντάξει, μέσα. Γιατί η εκπομπή σήμερα έχει να κάνει με συνθήματα και τείχους. Κατά σας έχεις γράψει ποτέ τίποτα? Όχι ρε γαμό. Θυμάσαι κάποιο μήνυμα που σε έκανε να πεις πω πω ρε γαμό το... Υπάρχει ένα μήνυμα, ναι, το οποίο το θυμάμαι όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, τύπου 12-13, και ήμουν ερωτευμένη με έναν Τάσο. Και ξαφνικά άρχισα να βλέπω το ίδιο μήνυμα. Και μέχρι και στο Κολωνάκι το είχα δει, γιατί τότε έμενα Λυκαδητό. Μαρία, σε αγαπάω, Τάσος. Μαρία, και λέω, Χριστέ μου, το είχα πάρει πολύ προσωπικά. Έχουμε γράψει κάτι για σένα, Μαρία? Όχι, βέβαια, δεν ήταν αυτός ο Τάσος που τα έγραφε. Δεν είναι ο δικός. Λοιπόν, άκου να σου πω μερικά από τα μηνύματα που έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Okay. Σ' αγαπάω, γύρνα σε μένα, ρε μωρό μου, άλλαξα. Άκρος ερωτικό μήνυμα. Όπου είναι τεράστιο, καταλαβαίνω. Μεγάλη έκθεση. Δηλαδή, ο τύπος έχει πει μέσα σε μία φράση. Το σύμπαν. Δεν είχε κινητό, δεν ξέρω. Σωστό. Ο τύπος δηλαδή λέει στην κοπέλα, ρε μωρό μου, άκουσε με να σου πω, σ' αγαπώ πάρα πολύ και έχω αλλάξει, δώσ' μου ακόμα μια ευκαιρία. Τι να πω, είναι πολύ γενικό ρε παιδί μου. Είναι γενικό. Άμα γράφεις ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο είναι για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει να γράψεις ένα όνομα καταρχάς. Δεν έχει βάλει όνομα, δεν έχει βάλει τίποτα. Ή να μένει η κοπέλα απέναντι, αυτά είναι τα ωραία. Προσπάθησα να κοιτάξω απέναντι, αλλά δεν υπάρχει κάποιο μπαλκόνι. Είναι ένα πάρκο εδώ. Οπότε ο τύπος το έχει γράψει λογικά με την προϋπόθεση ότι από εδώ θα περνάει το κορίτσι του ίσως κάθε μέρα. Μου φαίνεται δεκαετία του 80. Ναι. Αυτό το άλλαξα, ας πούμε, μου κάνει λίγο. Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος, τέλειο. Άλλαξε ρε μωρό του, άλλαξε. Κάνε κάτι και εσύ να πούμε. Δεν βλέπεις το παλικάρι τι έχει κάνει. Άλλο σύνθημα. Μόνο αγάπη. Μ' αρέσει, τη συμπαθώ την αγάπη, σαν έννοια. Αλλά όχι όσο τον έρωτα. Ο έρωτας έχει ένα πάθος περίεργο, η αγάπη έχει μια γαλήνη, μια ηρεμία. Ποιο από τα δύο τελειώνει? Ο έρωτας τελειώνει. Υποτίθεται. Σε λίγα αυτό είναι που σου αρέσει, που το τελειώνει. Όχι, δεν μ' αρέσει να τελειώνει, δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι το παιδί μου θέλει να τελειώνει. Ωραία και αγάπη, ρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά στις ερωτικές σχέσεις, έρωτας. Άρα στέβαζε μόνο έρωτας. Αχά. Δάφνη, σ' αγαπώ. Δάφνη, σ' αγαπώ. Ωραίο είναι αυτό, γιατί το Δάφνη δεν είναι και συνηθισμένο όνομα. Φοβήθηκα ότι θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ο Σιμίτης, ας πούμε, κάπως. I love life. Μου κάνει λίγο μακάβριο, να σου πω την αλήθεια. Για να βγει κάποιος να γράψει I love life, πάει να πει ότι, ας πούμε, μόλις ξεπέρασε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, προσωπικό, αρρώστια, Παναγία μακριά από εμάς και τέτοια, και ανακάλυψε, ας πούμε, τι ωραίο που είναι να ζεις. Γιατί σε αυτή την εποχή να γράψει I love life, τον τοίχο. Υπάρχει ένας τοίχος που γράφει σε όλη την Αθήνα. Μία λέξη. Ένα σύνθημα που το συναντάμε πολύ συχνά στους τοίχους της Αθήνας. Μία μόνο λέξη. Βασανίζομαι. Βασανίζομαι, το έχω δει. Και είναι τέλεια γραμμένο. Έχει ένα... Και είναι γραμμένο σε πέτρο. Παντού. Δεν είναι αυτό. Παντού, βασανίζομαι. Ναι. Στην αρχή πιστεύω ότι το έχει γράψει ο Λευτέρης Πανταζής. Βασανίσου. Μυστείτε. Βασανίσου. Δεν ήταν τελικά ο Λευτέρης. Ωραία. Βασανίζομαι. Μια λέξη, έτσι. Δηλαδή με μια λέξη, στην πραγματικότητα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα τύπο που βασανίζεται. Είναι σαν κρυφό μυστικό λονόνα που δεν ξέρει κανένα. Δεν ξέρει ποιο είναι και γιατί. Και... βασανίζεται. Βασανίσου, μυστήριο πλάσμα. Ήρθε η ώρα να δούμε το σύνθημά σου. Το σύνθημά μου. Καλό. Έρωτας ή τίποτα? Τίποτα, ναι. Τώρα, αν έλεγε αγάπη ή τίποτα, δεν θα σ' άρεσε τόσο πολύ. Δεν νομίζω θα μ' άρεσε τόσο πολύ. Γι' αυτό σου είπα το μόνο αγάπη, κάτι μου έκανε γι' αυτό. Αλλά έρωτας ή τίποτα. Είναι ή είσαι ερωτευμένος ή τίποτα. Είναι. Αυτό μου αρέσει πολύ σαν ιδέα, ναι. Και δεν μου λες καν φύγει ο έρωτας από τη ζωή, φεύγεις. Ναι, η έρωτας ή τίποτα άλλο. Αυτό είναι το αγαπημένο σύνθημα της Μαρίας. Κάπου στο Χαλάνδρι, βλέποντας το, λέω, γιατί το έγραψε αυτός ο τύπος εδώ και μήπως από αυτό το δρόμο περνάει κάθε μέρα κάποια ή κάποιος που θα έρθει. Μίλατε, μπορεί. Αλλά είναι περίεργο, γιατί όταν βάφτηκε το σπίτι και σβήστηκε, καλά έπαθα κατάθλιψη και ξαναπερνάμε μετά από μια εβδομάδα και το έχουν ξαναγράψει στο ίδιο ακριβώς σημείο, ούτε πιο εδώ ούτε πιο εκεί, με τα ίδια γράμματα. Γιατί εδώ, γιατί δεν πήγανε σε ένα άλλο μέρος αφού το σβήσαν? Άρα αυτός που το έγραψε πρέπει να περνάει από εδώ. Είναι ιστορίες της πόλης που δεν θα μάθουμε. Μάτε, αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ.